Μα το είπατε μόνο σας. Και με το ασφαλιστικό σύστημα δεν είχαν συμφωνήσει και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο πέρασε. Ναι, στην πρακτική μας είναι προφανώς. Α, δεν είναι τώρα είναι στο πρόγραμμα. Δεν είναι στο πρόγραμμα ακόμα. Εσείς την είδατε την κυρία Βελικουλέσκου. Θέλω να πω ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ βάζει ζητήματα και για το ασφαλιστικό, επαναφέρει θέματα και για το ασφαλιστικό, έχει τις γνωστές θέσεις και για το εργασιακό και τα θέτει στο πλαίσιο της δεύτερης διαπραγμάτευσης, της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και στην προοπτική της απόφασης για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, περίπου ως προαπαιτούμενο. Λέει, παιδιά, και για να συζητήσουμε για το χρέος, παιδιά, του τα δω. Λοιπόν, ακούστε, πρώτα-πρώτα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα. Είναι τεχνικός σύμβουλος. Ναι. Δεν έχει υπογράψει το μνημόνιο του Ιουλίου. Επομένως, οι παρατηρήσεις του έχουν το χαρακτήρα ενός τεχνικού συμβούλου. Έχω πει επανειλημμένα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ακραίος παίκτης. Δεν είναι οι προτάσεις του εντός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η τακτική μας λοιπόν δεν είναι να πείσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να το πείσουμε. Η λογική είναι στη διαπραγμάτευση να το απομονώσουμε. Όπως απομονώθηκε στη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό, απέκρουε μέχρι το τέλος την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για να σωθούν οι επικουρικές και δεν του πέρασε. Απόδειξη του ότι δεν του πέρασε είναι ότι ο ασφαλιστικός νόμος εφαρμόζεται, δεν ξανανοίγει το κεφάλαιο αυτό γιατί έχει ανοίξει με την προηγούμενη αξιολόγηση. Θέλω να ελπίζω ότι τώρα που ουσιαστικά βρίσκεται μπροστά σε ομόφωνες προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών και οι ειδικοί που το ίδιο πρότεινε του λένε ότι αυτά που ζητά δεν μπορεί να εφαρμοστούν στην Ευρώπη, δεν θα επιμείνει με τον ίδιο άκαμπτο τρόπο που επέμεινε και στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Λέει αλλά βέβαια ότι θα χρειαστεί αναμόρφωση πάλι το ασφαλιστικό. Μιλάει ξανά για μείωση συντάξεων, μιλάει για νέα αναμόρφωση. Φυσικά, φυσικά. Και τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς είναι κοντά στην άποψη αυτή. Διότι τα ταμεία μας καταραίουν. Ή όχι. Μισό λεπτάκι. Το ότι τα ταμεία μας αντιμετωπίζουν ένα οξύτατο έλλειμμα ήταν ο λόγος για τον οποίο αναπροσαρμόσαμε το ασφαλιστικό μας σύστημα. Ακόμα όμως δεν έχουμε δει ούτε την εφαρμογή των νέων κανόνων για τις εισφορές, από πρώτης πρώτου θα τις δούμε, ούτε προφανώς το πώς αποδίδουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Επομένως η εκτίμηση για το εάν οι επεμβάσεις που κάναμε είναι ορθές ή όχι θα γίνουν αργότερα. Λέμε ότι ξεκινάμε όμως με κακούς ιονούς, κύριε Υπουργέ. Όταν ο ΕΦΚΑ ξεκινάει με 2,9 δις, τι καλό πρέπει να περιμένουμε. Θα σας πω για τον ΕΦΚΑ. Όχι, θα σας πω αμέσως για τον ΕΦΚΑ. Γιατί το θέμα του ελλείμματος είναι σοβαρό και πρέπει να συζητηθεί ξεχωριστά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όμως λέει άλλα. Λέει, το σύστημα που κάνετε είναι γενναιόδωρο. Κόψτε το κι άλλο. Αυτό λέει. Και αυτό το οποίο λέει, το έλεγε από την αρχή της διαπραγμάτευσης, εμείς δεν δεχτήκαμε τις απόψεις του να είναι η εθνική σύνταξη 200 ευρώ και τα ποστά αναπλήρωσης να μην ξεκινούν από 80, όπως τα λέμε εμείς, τις 100, αλλά από 40. Υπουργέ. Όλα αυτά λοιπόν τα έλεγε από την αρχή. Απομονώθηκε και έχασε. Τώρα αυτά που λέει, τα λέει κατόπιν εορτής και χωρίς θεσμικές συνέπειες, γιατί δεν μπορεί να ξανανοίξει το κεφάλαιο της αξιολόγησης για το ασφαλιστικό. Αυτό γιατί ανήκει στην πρώτη αξιολόγηση. Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Επομένως η κυβέρνηση δεν δέχεται να ξανανοίξει το ασφαλιστικό επί δεν είναι λόγου. Μα ούτε οι Ευρωπαίοι το δέχονται για τον απλό λόγο ότι δεν ανήκει σε αυτή την αξιολόγηση. Είναι κομμάτι της πρώτης αξιολόγησης, έκλεισε τα τελευταία προαπαιτούμενα και τώρα δεν υπάρχει θέμα στην Ελλάδα. Θέμα να βγαίνει, κύριε Υπουργέ, το ασφαλιστικό. Θα το συζητήσουμε όταν βγαίνει. Θέμα να βγαίνει είναι άλλο θέμα. Να το συζητήσουμε όταν βγαίνει. Τώρα θα το συζητήσουμε, αλλά λέω ναι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε. Είναι δύο πράγματα. Σωστά. Το ένα είναι αν ανοίγει ξανά το κεφάλαιο του ασφαλιστικού. Και εδώ σας λέω απολύτως δεν μπορεί να ανοίξει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα χτυπιέται κάτω και δεν του αρέσει, αλλά δεν μπορεί να το αλλάξει.